Για τον αθλητισμό έχουμε να μιλήσουμε σήμερα και για άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με του Ολυμπιακού Αγώνε, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι ήδη γράφεται ιστορία. Έτσι. Πεντηκοστό φεστιβάλ τη ΚΝΕ και του Οδηγητή. Γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε. Ε, ο κόσμο είναι ήδη πάρα πολύ στο χώρο. Έχουμε άλλε τρει σήμερα και άλλε τρει ημέρε για να ζήσουμε μοναδικέ και υπέροχε στιγμές. Το θέμα τη συζήτησή μα, όπω ξέρετε, είναι Ολυμπιακοί Αγώνε Αθήνα 2004-2024. Είναι 20 χρόνια. Μύθη και πραγματικότητα για την ανάπτυξη των υποδομών και τη στήριξη των αθλητών. Βέβαια, όταν μιλάμε για του Ολυμπιακού Αγώνε, και επειδή τυχαίνει και ο Μιλών να κάλυπτε από το 1997 και όλα, από τότε που αναλάβαμε του Ολυμπιακού Αγώνε, την κάλυψη του ρεπορτάζ, όπω και ο Δημήτρη ο, ο συνάδελφο εδώ. Έχουμε μια εμπειρία και τουλάχιστον εγώ θέλω να πω ότι ε, μόνο το αθλητικό γεγονός των 15 ημερών είναι αυτό που είναι αθλητικό γεγονός. Μόνο το γεγονός των 15 ημερών είναι αθλητικό γεγονός, μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ε, κατά τα άλλα, όπως ίσως θυμούνται πάρα, πάρα πολύ εδώ από την παρέα μας, όταν πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ακούσαμε διάφορα για την μεγάλη ιδέα, για τον νέο εθνικό στόχο, για τη μεγάλη ευκαιρία της χώρας για ανάπτυξη της οικονομίας και βέβαια έχουμε ζήσει όλα τα επόμενα χρόνια τι έχει συμβεί. η διοργάνωση προσφερόταν ταυτόχρονα και για μια επικοινωνιακή εξηλαίωση για να θυμηθούμε λίγο κάποια πράγματα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και των λεγόμενων αθανάτων μετά το φιάσκο, 8 χρόνια μετά το φιάσκο της Ατλάντα, αλλά και ταυτόχρονα από την άκρατη εμπορευματοποίηση που κυριαρχούσε το τελευταίο χρονικό, στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, βρέθηκε μια ευκαιρία ώστε η Αθήνα, η Ελλάδα γενικά να συνδεθεί με το αρχαίο αθάνατο πνεύμα και έτσι να ξεπληθούν πάρα, πολλά, πάρα πολλές αμαρτίες των πολυεθνικών και των κυβερνήσεων βέβαια που τους στηρίζουν πραγματικά το θέμα της επιστροφής στα αθλητικά ιδεώδη ήταν κάτι το οποίο αποδείχθηκε ένας ίσως ο μεγαλύτερος μύθος. Θυμόμαστε και διάφορα περιστατικά που είχαν συμβεί εκείνη την περίοδο. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση για το οικονομικό κόστος και το όφελος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ουσία όμως δεν μπορούσε να κρυφτεί. Το γεγονός δηλαδή ότι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μάρμαρο των Ολυμπιακών Αγώνων το πλήρωσε, το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Τα λαϊκά στρώματα και το τεράστιο κέρδος που είχαν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι χορηγοί, οι μεγάλοι χορηγοί, οι μικρότεροι χορηγοί. Τα χορηγικά προγράμματα τότε τρέχαν με ταχύτητε απίστευτε. Οικονομήσαν πάρα, πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, και αυτό που πληρώνει και εξακολουθεί να πληρώνει ακόμα από την άποψη και τη έλλειψη των υποδομών είναι ο ελληνικό λαό. Ε, σήμερα για να μην ε, μακρηγορώ εγώ. Έχουμε μια παρέα που θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Ογελαδάς, καθηγητής ΕΦΑ, που έχει να μας πει αρκετά πράγματα. Ο Δημήτρης ο συνάδελφος δημοσιογράφος από τον καζέτα.gr. Ο Θοδωρή Ολιάπη, υπεύθυνο του τμήματο αθλητισμού και φυσική αγωγή τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Και περιμένουμε τον Γιώργο Τζαραβίνα, που κάπου έχει μπλέξει με το πάρκινγκ, Ομοσπονδιακό Προπονητή, το Handball. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω συντονίζοντα αυτή τη συζήτηση, κάνοντα μια κοινή ερώτηση σε όλου, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω να θυμηθεί ο κάθε ένας από εσά έναν μύθο τη εποχή του 2004, τι έκανε δηλαδή εκείνη την εποχή, τι έκανε στον χώρο του αθλητισμού. Τι συζητιόταν ότι θα φέρουν Ολυμπιακοί Αγώνε, ένα μύθο που να θυμάται ο καθένα πολύ έντονα. Και τελικά ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, 20 χρόνια μετά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Νίκο Γελάδα Νίκο. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο πιο κραυγαλαίος μύθος είναι, ήτανε ότι θα επαναπροσδιοριστούν οι αγώνες στα ιδανικά του Ολυμπισμού. Ύστερα από την Ολυμπιάδα το 96 γιατί το 96 διεκδικούσαμε την Ολυμπιάδα που έγινε τελικά στην Ατλάντα στην υπηρεσία της Coca-Cola και το ναι μένει οι Αμερικάνοι ε, απέκτησαν το πλεονέκτημα αλλά από την άλλη μεριά οι Ολυμπιακοί αγώνες γιατί όλος ο κόσμος ήξερε ότι πήγε το 100 χρόνια Ολυμπιάδα στους Αμερικάνους και όχι στους Έλληνες και έπρεπε να περάσουν τέσσερα χρόνια μέχρι να τα βρουν τα αφεντικά και μας το δώσανε το 2004. Αυτός ήταν ένας πραγματικά κραυγαλαίος μύθος, ήταν ένα ψέμα το ξέρανε και μόνο τούτο θα σας πω για να μην με Τώρα έχουμε 2024, ο χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι το ΠΑΜΕ στοίχημα δηλαδή μια στοιχηματική εταιρεία η οποία νοθεύει το έφαγονίζεστε και τον συναγωνισμό αφού τζογάρουν χρήματα και κάποιοι έχουν συμφέρον να χάσει να κερδίσει κάποιος είναι ο χορηγός του θεματοφύλακα των Ολυμπιακών ιδεοδών όπως είναι η Ελληνική Ολυμπιακή και βασικά δεν τρέπονται γιατί μπορούσαν να βρουν χορηγούς α, αρκετούς από άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τογελαδά. Δημήτρη, θα να συνεχίσουμε με σένα, να θυμηθείς, ε, να κάνεις μια αναδρομή, να θυμηθείς ένα πολύ χαρακτηριστικό, τι έκανες εκείνη την εποχή, πώς να μας περιγράψεις και προσωπική ιστορία αν θέλει. πώς το βίωσες και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είναι και λίγο ιδιαίτερο γιατί είναι το πεντηκοστό φεστιβάλ και θυμάμαι να είμαι 8 χρονών ζωγράφου. <laughs> Παιδάκι. Οπότε έχει μια άξια ότι είμαι σε μια κουβέντα σήμερα εδώ το βράδυ. Λοιπόν, ε, επειδή ασχολούμαι με Ολυμπιακού Αγώνε από το 1988, καλύπτοντα διοργανώσει ε, ή εκεί, όχι στη Σεούλη δεν ήμουν, ε, ή αργότερα, σίγουρα γνωρίζαμε Πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ε, καμία περίπτωση να επαναπροσδιοριστούν ε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε καμία διοργάνωση και να επιστρέψουν σε αυτό το κάτι νεφελώδες που ήταν κάποτε. Επίσης γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, ήδη πριν γίνουν οι αγώνες, οι οποίοι αν μπούμε στο αγωνιστικό κομμάτι για μένα έχουν μια πολύ μεγάλη γοητεία, είναι πολύ υποκειμενικό αυτό για τον καθένα, έτσι, αλλά σαν ε, αγώνες είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά γνωρίζοντας και βλέποντας πώς γίνεται όλη η διαδικασία ε, κατασκευής των εγκαταστάσεων ε, χωροταξικά και οικονομικά, ε, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα μείνει τίποτα το οποίο θα μπορούσε με βάση αυτούς που διαχειρίστηκαν την κατάσταση και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Προ όφελο του ελληνικού αθλητισμού. Διότι είναι εντελώ διαφορετικό το να φτιάχνει για του Ολυμπιακού Αγώνε και εντελώ διαφορετικό να έχει καταστάσει για τον ελληνικό, γαλλικό, γερμανικό αθλητισμό. Ε, άρα, αν υπήρξε ο μύθο εκείνη την εποχή ότι η Ελλάδα θα γίνει καλύτερη, δεν μπορεί να γίνει καλύτερη του 17 μέρε των αγώνων συν άλλοι, πώ είναι οι Παραολυμπιακοί, που και αυτού πρέπει να του μετράμε πάρα πολύ. Ε, μαζί με πολλούς άλλους μύθους τους οποίους τους πληρώσαμε και τους πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά οικονομικά που δεν είχαν να κάνουν μόνο με τις εγκαταστάσεις αλλά ακόμα και με τα συστήματα ασφαλείας που δεν δούλεψαν ποτέ και πληρώθηκαν σε Γερμανούς, Ισραηλινούς κτλ. Ήταν πάρα πολλοί μύθοι των αγώνων και μας φτάνουν σε μια κατάσταση σήμερα που αν κάτσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό Uh, δυστυχώς μετράμε yeah. το 2014 στα 10 χρόνια που βρίσκονται οι καταστάσεις, στο... Κάθε τόσο τα μέσα μετράνε το τι γίνεται με τις ρημαγμένε ολυμπιακές εγκαταστάσεις και πάντα ξέρετε τι γίνεται, ξεχνάνε και κάποιες. Υπάρχουν κάποιες που οποίε δεν, δεν, ασχολείται κανένα, δεν, δεν, υπάρχουν. Uh, χρησιμοποιούνται κάποιες για θέατρα, κάποιες για στούντιο του Ατζούν και του Κοκλώνη, κάποιες για, για άλλους λόγους, σε πάση περιπτώσει. Ε, όχι για την χρήση την οποία είχαμε καταλάβει πολύ καλά ότι δεν θα, δεν θα, χρησιμοποιηθούν. Άρα ήταν ένα ωραίο, όχι ένας ωραίος μύθος για να μην μακρηγορώ, ήταν ωραίο παραμυθάκι όλο αυτό. Βάλαμε και αν θυμάστε καλά και σε κτίρια τα οποία ήταν παλαιά μπροστά και κάποιε αφήσει να φαίνεται ότι είναι ε, ζωγραφιές εμπασοετώσεις και κάπου εκεί τελείωσε όλο αυτό μαζί και ένα κομμάτι, με ένα κομμάτι εθελοντισμού που λειτουργήσε για ένα διάστημα και από εκεί και πέρα δεν αξιοποιήθηκε καθόλου ε, από, την, ε, από, το κράτος. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πάνελ μας θα συμπληρωθεί πολύ σύντομα. <laughs> με το Γιώργο το Ζαραβίνα, ομοσπονδιακό προπονητή του Handball. Γιώργο, καλώς ήρθες. Έχει την κατανόησή μα για την ταλαιπωρία με το πάρκινγκ. <laughs> και <laughs> όχι, όχι, όχι. Να του δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Θοδωρή Λιάπη. Ένα μύθο της εποχής. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα πω το μύθο το δικό μου και του Γιώργου του Ζαραβίνα. Θα του τον πάρω δηλαδή. Γιατί και αυτός αυτό θα πει. Το πιο σημαντικό. Για μας ήμασταν φοιτητέ τότε μαζί. Δάσκαλο ο Γελαδάς. Εγώ με τον Γιώργο φοιτητέ. Το 97 που αναλάβαμε την. Το 97 δεν ήταν δάσκαλο, το 97. Η ανάθεση του 97. Ναι. Μα ήρθαν από το Υπουργείο ε, ε, άνθρωποι του Υπουργείου, γυμναστέ, σε πάση περιπτώσει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μα είπαν τον εξή μύθο. Εσεί λέει είστε η γενιά των προπονητών των γυμναστών που θα προετοιμάσουν τη νέα γενιά, την, τη γενιά των αθλητών που θα πάρουν μέρος στο 2004. <Κι> θα είστε εσείς δηλαδή όπου θα φτιάξετε, πώς να το πω, μία νεολαία, δυναμική, που θα έχει φυσική κατάσταση, που θα αξιοποιήσουμε τα ταλέντα και ήταν ένα σύνθημα τότε, κάθε, γυμνασ... κάθε σχολείο γυμναστή, κάθε σωματείο προπονητή, για να μην χαθεί ούτε ένα ταλέντο. Αυτό ήταν το σύνθημα τότε του κράτους, της κυβέρνησης, όλων, όλων, αυτών που στήριζαν αυτή την εθνική, όπως τη λέγανε, προσπάθεια. Τι έγινε, εμείς βέβαια, εντάξει, υπήρξε ένα δέος, υπήρξε μία ανάταση εκεί στους φοιτητές, ότι καταρχήν θα διοριστείτε άμεσα, αυτό μας λέγανε, με το που θα πάρετε πτυχίο, οπότε τρέχαμε όλοι να διαβάσουμε να... όσοι χρωστάγαν μαθήματα τρέχανε για να περάσουν μαθήματα, να τελειώσουν, να πάρουν πτυχίο, ώστε μας είχαν πει με το που θα πάρετε πτυχίο θα διοριστεί τα μέσο σε σχολείο, θα διοριστεί τα μέσο σε προγράμματα για να υπηρετήσετε αυτό το στόχο. Μάλιστα τότε υπήρχε μια έρευνα, δεν ξέρω αν τη θυμάται ο δάσκαλος, που αν διόριζε ένα γυμναστή σε κάθε σχολείο, ε, είχαμε έλλειψη. Δηλαδή δεν μπορούσαν τα, τε, τα τεφά τότε, τα τμήματα δηλαδή τα οποία υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, να καλύψουν ένα τέτοιο μεγάλο στόχο που να υπηρετεί αυτό το σύνθημα. Κάθε σχολείο και γυμναστή, κάθε σωματείο και προπονητή. Είχαμε σοβαρή έλλειψη. Αυτό σήμαινε για μας ένα άμεσο διορισμό, μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι καταλαβαίνετε, σε σχέση και με το σήμερα, αλλά... Που πόσο δύσκολα είναι τώρα να μπει σε σχολείο και τα λοιπά και να διοριστείς. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν ένα μεγάλος μύθος. Δεν υπήρξε ούτε διορισμός, δεν υπήρξε ούτε πρόγραμμα. Κάποια προγράμματα ξεκίνησαν και σταμάτησαν. Δεν υπήρξε ούτε γυμναστή σε ένα σχολείο. Αυτό που υπήρξε ήταν μία από τα ίδια, με κάπως ενισχυμένη την παρουσία των γυμναστών σε κάποια προγράμματα τα οποία υπήρχαν, αλλά υπήρχαν και από πριν το αθλητισμός και παιδί, αθλητισμός και γυναίκα. Και βέβαια όχι μόνο δεν διοριστήκαμε, μας ήρθε και ο ΑΣΕΠ μετά στο κεφάλι και έτσι αυτός ο στόχος και το σύνθημα έμεινε στα χαρτιά. Αυτό για μας ήταν μια μεγάλη απαγοήτευση. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν εκφράστηκε και αυτό που λέμε με περισσότερα ταλέντα σε κάθε άθλημα, με περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με, με, με τον αθλητισμό, γιατί αυτό ήταν ο στόχο, όχι μόνο το ταλέντο, αλλά ένα λαό ο οποίο να ασχολείται με τον αθλητισμό, να το κάνει στάση ζωή. Δεν έγινε ποτέ στάση ζωή και όχι μόνο δεν έγινε, αλλά αν μου δοθεί και η ευκαιρία, με βάση τα στοιχεία, ε, όλο και λιγότεροι Έλληνε τα επόμενα χρόνια μετά την Ολυμπιάδα δηλαδή ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό. Το ποσοστό δηλαδή αντί να ανέβει έπεσε. Άρα αυτό ήταν ένας μύθος. Κώστα. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε αυτό τον πρώτο κύκλο των τοποθετήσεων με τον Γιώργο το Ζαραβίνα. Γιώργο, ξέρεις τι συζητάμε, έτσι, ε, εμπειρία δική σου, μύθος και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Μεγάλα λόγια και τι αποδείχτηκε στη συνέχεια. Καλησπέρα. Καταρχάς, να σα ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, θα έλεγα ότι έχω την τύχη να, να συνεχίζω να βρίσκομαι στο φάσμα του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Ε, το έχω ζήσει σαν αθλητής και σαν Ολυμπιονίκης το 2004. Και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή ε, όντας το προσκήνιο από τη θέση του προπονητή. Το αναφέρω αυτό γιατί ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχω δει, το έχω, το έχω ζήσει, έχω ακούσει και έχω νιώσει και έχω νοηρευτεί και εγώ όπως πάρα πολλοί Έλληνες και πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού των ολυμπιακού Αγώνες. Ε, το πώς δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες γενικώ για τον αθλητισμό, γενικώ για το άθλημα του το προπονητή για τη, για, την, για, το, για τη δουλειά του καθηγητή της, της φυσικής αγωγής και είμαι πλέον μέσα, συνεχίζω να είμαι μέσα στο προσκήνιο οπότε μπορώ να καταλάβω ε, πραγματικά τι από όλα αυτά έχει μείνει τι από όλα αυτά έχει γίνει αν η λάμψη η οποία υπήρχε εκείνη την περίοδο έχει μεταφραστεί πραγματικά σε ουσιαστικές, σε ουσιαστικές υποδομές, ε, ουσιαστικά αν έχει μεταφραστεί στο να μπει στο η, στην οτροπία και στην ε, συνείδηση του όλων ε, ε, τι σημαίνει αθλητισμός και να γίνει προτεραιότητα στη ζωή μας. Όπως προ, προανέφεραν, και οι συνομιλητέ μου νομίζω από τη λάμψη και από τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο σαφώς και δεν ακολούθησαν αυτό το πνεύμα τα επόμενα χρόνια σε όποιον τομέα και αν ασχοληθώ αλλά θα ήθελα να σας μεταφέρω κυρίως τη δικιά μου την εμπειρία από το κομμάτι του πρωταθλητισμού και του ουσιαστικά της, της, του, του, από το, της βιτρίνας ουσιαστικά θα σα αναφέρω μόνο κάποια πράγματα, ότι κυρίως όσον αφορά το θέμα των υποδομών. Επειδή τυχαίνει και βρίσκομαι αυτή την περίοδο στην, ε, στην, στην Εθνική Ομάδα Αντρών, ε, σας αναφέρω ότι μια χώρα η οποία διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες πριν 20 χρόνια, αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να βρει, για την, ακόμα και για την Εθνική Αντρών συζητάμε, έτσι, δεν συζητάμε για κάποιες μικρότερες εθνικές ομάδες ή για μικρότερες υποδομές, ε, δυσκολεύεται να βρει προπονητήριο ε, και επίσης δυσκολεύεται να βρει με τις προδιαγραφές που υπάρχουν από τις εκάστοτε ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, παγκόσμιες ομοσπονδίες γήπεδο για να αγωνιστεί και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται μονίμως εκτός ε, Λεκανοπεδίου, εκτός αθαι, Αττικής. Αυτό συνέβη γιατί προφανώς δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη και υπήρχαν κάποια κάποιες υποδομές μεγαθύρια οι οποίες στο τέλος ήταν τελείως ήταν μη λειτουργικές και στο τέλος μεταφράστηκαν σε κάτι άλλο και έχουμε φτάσει σε αυτή τη σημεία η ομάδα, η εθνική ομάδα και αυτό που αντιπροσωπεύω και νομίζω ότι συμβαίνει και σε κάποια άλλα αθλήματα να μην μπορεί να βρει γήπεδο να, και να προπονηθεί και να δώσει αγώνες στην Αττική που ουσιαστικά είναι ο μισός πληθυσμός και τον τελευταίο καιρό αγωνιζόμαστε είτε στην Κοζάνη, είτε στη Χαλκίδα, είτε στη Βόρεια Ελλάδα πάντως μακριά από την πρωτεύουσα και αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει για μια εθνική ομάδα να μην μπορεί να αγωνιστεί. Άρα στο κομμάτι των, όσον αφορά των υποδομών και το τι έπρεπε να γίνει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως ο πρωταθλητισμός νομίζω ότι πραγματικά ήταν απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Σε αυτό που μου έκανε στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αναφέρθηκαν και οι συνομιλητές μου αλλά θέλω να το πω είναι ότι υπήρχαν κάποιε δομέ και πριν του Ολυμπιακού Αγώνε και λίγο μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, οι οποίε σιγά σιγά ουσιαστικά άρχισαν να σβήνουν και οι οποίε είχαν σχέση πάλι με το κομμάτι που αντιπροσωπεύω που έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό. Θα σα αναφέρω ένα παράδειγμα. Ε, τα αθλητικά σχολεία, τα οποία υπήρχαν ε, ε, σε όλη την Ελλάδα και ήταν πάρα, μα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ουσιαστικά ένα πυρήνα. Ε, επιλεγμένων αθλητών οι οποίοι από μικρή ηλικία μπαίνανε στο κομμάτι και στην οτροπία και ουσιαστικά στην ζωή ενός πρωταθλητή και τα οποία δεν ξέρω αλλά αντί να στηριχτούν και αντί αυτά τα, αυτές οι δομές και αυτές οι, ε, ουσιαστικά όλο αυτό το πρόγραμμα να στηριχθεί σιγά σιγά άρχισε να σβήνει και πλέον είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια τα οποία δεν λειτουργούν. Μιλάμε για σχολεία τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες απασχολούσαν επιλεγμένους αθλητές. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για ε, μια χώρα οι επιλεγμένοι του αθλητές από μικρές ηλικίε να μπουν στη διαδικασία του πρωταθλητισμού μαζί με την απογευματινή προπόνηση και ουσιαστικά ε, σε πάρα πολλά αθλήματα από πάρα πολλούς συναδέλφους άλλων αθλημάτων υπήρξε μια τεράστια πληγή στον αθλητισμό από τη στιγμή που, αυτε, α, α, που κατέρευσαν αυτές, ε, ε, αυτά τα προγράμματα τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινότητα και ουσιαστικά με, τους, με το πώς μπορούν να δημιουργούνται αθλητές και πρωταθλητές. Ε, σαφώς και ο πρωταθλητισμός δεν είναι ε, κανένα ζητούμενο, ούτε θέλουμε να επιμείνουμε, απλά ε, ουσιαστικά όλη η σχολική κοινότητα ε, ζούσε γύρω από αυτό το κομμάτι. Το τρίτο το οποίο εκτός από τις υποδομές, εκτός από τις κάποιες δομές, κάποια προγράμματα τα οποία ε, με την πάροδο το χρόνο αντί να ενισχυθούν ε, ατόνισαν τελείως ε, ήταν το κομμάτι φυσικά των, ε, ε, των σωματείων ε, και του αεραστεχνικού αθλητισμού γιατί εκεί πέρα ουσιαστικά... Ε, ουσιαστικά εκεί πέρα ήταν που αντιλούσαμε τη δημιουργούσαμε τη δεξαμενή των αθλητών ώστε να μπορέσουν να, σιγά σιγά ε, να ξεχωρίσουν κάποια παιδιά γνωρίζουμε όλοι και έχω ζήσει εποχές όπου τα σωματεία ε, σαφώς και στηριζόταν από την πολιτεία όσον αφορά τη λειτουργία τους ε, και ανταυτού τη σημερινή εποχή που μιλάμε όλο το κόστος όλο ό,τι το έχει να κάνει με το να κάνει ένα παιδί ε, αθλητισμό και απλά έχει μεταφερθεί στους γονείς ουσιαστικά το βάρος το παίρνουν αυτοί ε, το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μηδαμινό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα αθλητικά στους συλλόγους το οποίο παλιά αυτό δεν συνέβαινε γιατί στηριζόταν οι συλλόγοι ε, δεν ε, συμμετείχαν τόσο πολλοί γονείς ανταυτού του σημερινή εποχή που μιλάμε ένας γονιός ουσιαστικά για να κάνει ένα παιδί αθλητισμό ή αν είναι και κάποια ουσιαστικά κάποιο παιδί το οποίο μπορεί να ξεχωρίσει είναι μια δραστηριότητα περίπου όπως μιλάμε για φροντιστήρια, για ιδιαίτερα με πάρα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ε, ουσιαστικά αυτοί οι τρεις οι πυλώνες οι οποίοι υπήρχαν βέβαια αυτό που με τα σωματεία που προανέφερα είχε, έχει να κάνει και με την τεράστια μείωση των σωματείων και την τεράστια μείωση των αθλητών που πλέον. Ε, ε, συμμετέχουν και ουσιαστικά το, ε, ε, με, όταν η δεξαμενή η η αυτή ε, των αθλητών γίνεται όλο και πιο μικρή αντιλαμβάνεστε ότι και οι πιθανότητες στο να βρεθούν καλοί αθλητές που θα οδηγηθούν σε υψηλότερες ε, που θα να βρεθούν υψηλότερα ποι, ποιο, με ποιοτικά χαρακτηριστικά μικραίνουν. Ουσιαστικά είναι αυτοί οι τρει πυλώνε οι οποίοι ουσιαστικά ποτέ μα ποτέ στην περίοδο που των Ολυμπιακών Αγώνων δεν πιστεύαμε ότι ουσιαστικά θα κάναμε βήματα πίσω. Ο τομέα δηλαδή των υποδομών, ο τομέα κάποιων προγραμμάτων, κάποιων δομών που ήταν, που ήταν συνδεδεμένα με τον αθλητισμό και κατ' επέκταση με τον πρωταθλητισμό και ουσιαστικά η εξαφάνιση του κύτταρου που λέγεται σωματείο, το οποίο μετά από ένα σημείο και μετά ουσιαστικά όλο το βάρο έχει μεταφερθεί στου γονεί και πλέον δεν είναι ένα τεχνικό αθλητισμό αυτό. Ουσιαστικά είναι αθλητισμό ο οποίο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο από του γονεί στι πολύ πολύ δύσκολε μέρε που ζούμε τώρα. Αυτό ήθελα να ήταν σαν πρώτη τοποθέτηση και σαν διαπίστωση τη εποχή που περάσαμε, των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν και τη πραγματικότητα σήμερα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τώρα πριν πάμε σε ένα δεύτερο κύκλο, στο δεύτερο κύκλο της συζήτησή μας, θα ήθελα να, να κάνω μια σύντομη αναφορά, επειδή μιλάμε για μύθους, σε κάποια πράγματα για, στα οποία ο ριζοσπάστης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αποκαλυφθούν κάποιοι μύθοι και ουσιαστικά, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει και την ατζέντα αυτής της εφορίας, ας πούμε, που επικρατούσε. Θέλω να θυμίσω, λοιπόν, ότι ο ριζοσπάστη εκείνη την περίοδο παρακολουθούσε πολύ στενά όλο το εύρο των δραστηριοτήτων, να το πούμε έτσι, σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και αθλητικό τη προετοιμασία τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρέπει να πούμε ότι οι αποκαλύψει που γίνονταν από την εφημερίδα μα τότε ήταν κατηγιστικέ και πολύ σημαντικέ. Είχαμε μείνει πολύ μόνοι στο να αποκαλύπτουμε ζητήματα που χαλούσαν λίγο τη μόστρα, τα οποία όμως ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε αποκαλύψει, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο είχαν, είχε υπογραφεί η συμφωνία για τα συστήματα παρακολούθησης που τοποθετήθηκαν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με αφορμή τους Ολυμπιακού Αγώνες της Αθήνας, το περίφημο ΣΑΕΚ, αν θυμάστε. Είχαμε αποκαλύψει και αναδεικνύαμε τα εργατικά δυστυχήματα, τους νεκρούς εργάτες στα Ολυμπιακά έργα, και σε έργα υποδομή, γιατί ταυτόχρονα υπήρχαν και μια σειρά έργα υποδομή, συνοδευτικά έργα που να μπορούν να εξυπηρετούν τι Ολυμπιακέ Εγκαταστάσει. Ε, Αποκαλύπταμε το ρόλο τη ΔΟΕ και τα παιχνίδια, τα παζάρια που παίζονταν με του χορηγού, με τα δισεκατομμύρια, τον εκμαυλισμό, την εξαγορά, που, τα, τα παιχνίδια που παίζονταν στο παρασκήνιο για το ποια πολυεθνική θα επικρατήσει σε βάρο Πιάς για να έχει ρόλο στο χορηγικό πρόγραμμα και αυτό αφορούσε πολυεθνικές ε, σε, από όλο τον κόσμο και βεβαίως και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας. Αποκαλύπταμε τις υπερβάσεις, τις οικονομικές, τις υπερβάσεις των προϋπολογισμών που στην πραγματικότητα, λέγαμε από τότε και αποδείχτηκε και στην πορεία, ότι θα επιβαρύνουν και επιβάρυναν το, τα λαϊκά στρώματα, τα λαϊκά νοικοκυριά τους εργαζόμενους και μια σειρά μέτρα που από τότε με αφορμή του Ολυμπιακού Αγώνες μετέτρεπαν ουσιαστικά το κέντρο της Αθήνας για παράδειγμα σε μια απαγορευμένη ζώνη για τους επαγγελματοβιοτέχνες, για τους επαγγελματίες, καταστηματάρχε. καταστηματάρχες και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό όταν είπα πριν ότι άλλαζε την ατζέντα αυτό ουσιαστικά στην πραγματικότητα αυτή η αποκάλυψη δημιουργούσε και τις προϋποθέσεις τη αντίδρασης ε, και ξέρετε ήταν, είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα Ολυμπιακοί Αγώνε, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, έτσι, λίγο ευαίσθητο, ήταν, είναι, είναι, πάρα πολύ δύσκολο. Ε, και καλό είναι να θυμόμαστε και αυτά τα ζητήματα, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνε, ναι, μεν είναι αθλητισμό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο κύκλο γρήγορα. Θέλω να, ξεκι... να, να, ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο πάλι από τον Νίκο το Γελαδά. Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μου έχει πει και ο Θοδωρή, υπήρχε μια μεγάλη έρευνα των ΤΕΦΑ. Έτσι δεν είναι, για την ανάπτυξη του αθλητισμού και αυτή η έρευνα υπήρχε με αφορμή την ανάλυση του αυτή η έρευνα, αν μπορεί να μα πει δύο κουβέντε και αν αξιοποιήθηκε, νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανή. Εάν γνωρίζετε τι επικρατεί σήμερα στο χώρο του αθλητισμού, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε υγιή αθλητισμό υψηλού επίπεδου εάν δεν υπάρχει συμμετοχή από το λαϊκό παράγοντα ανεξαρτήτως της ηλικία και το φύλλο. Αυτή τη στιγμή αν ανοίξετε τα μητρώα της Γενικής Γραμματείας και δείτε πόσα παιδιά έχουν δελτίο, το 73% είναι αρένες, αχώρια και το 27% είναι κορίτσια. Μπορεί να μου πει κάποιος γιατί αποκλείουν τις γυναίκες από τον αθλητισμό όλοι αυτοί που κόπτονται οι, με τις οργανώσεις τις, ε, που έχουν τις διάφορες ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ε, των μειονοτήτων, γιατί τα κορί, εγώ δεν έχω κορύ ε, παρεπιπτώντος, έχω διαγορία. Ε, γιατί αποκλείουν τις γυναίκες από τον αθλητισμό. Η ερώτηση είναι αν εφαρμόστηκε εκείνη η μελέτη. Μα δεν εφαρμόζουν τίποτα, δεν υπάρχει εθνική πολιτική εδώ και 40 χρόνια. Είναι ότι βρέξει, κατεβάσει, εμπορευματικοποίηση. Περνάει ο αθλητισμό στ, στην τσέπη του γονέα. Δεν υπάρχει καμιά κρατική επιχορήγηση όπω υπήρχε παλιά. Και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι μαύρα φαινόμενα, κατά την άποψή μου. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, ούτε πρόκειται να ακούσουν καμία μελέτη, κανένα στεφά. Οι... Οι κυβερνητικές επιλογές, σε όλα τα επίπεδα, αλλά μιλάμε για τον αθλητισμό, βασίζονται σε κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιγραφές προβλημάτων άλλων χωρών, τις οποίες καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική. Τι αθλητισμό θέλουμε, Δεν υπάρχει πολιτική για εγκαταστάσει. Τι πολιτική, Δηλαδή, συγγνώμη μου, μου κάνει την ερώτηση. Θα την κάνει και στου άλλου, αλλά είναι μια εκνευριστική ερώτηση, γιατί είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτέ πόρτε. Ποια είναι η πολιτική των εγκαταστάσεων εδώ και 25 χρόνια, Αθλητικέ εγκαταστάσει ποιε κάναν, Έχουν κλείσει. Υπάρχει γήπεδο στον Πειραιά, στίβο από τότε που έκλεισε το Καραϊσκάκι. Υπάρχει γήπεδο εκτό από το σεφ που είναι για το επαγγελματικό μπάσκετ. Υπάρχει γήπεδο κλειστό στο Μπειραιά. Υπάρχει του Σαλπέ. Άμα μπείτε μέσα, είναι ντροπή. Και θα δείτε 7 σωματεία να έχουν έδρα. Πού να πάνε να γυμναστούν τα παιδιά. Είμαστε πρωταθλητέ στην Παχυσαρκία. Το ξέρουμε όλοι. Κάνουν κάτι. Υπάρχει μια εθνική πολιτική να κάνουν κάτι. Όχι. Είναι τσακωμένη η πολιτική με την επιστήμη. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα, είμαι γιατί σας νιώθω ότι ε, μονολογώ. Ε, τη γέννη και είμαι πρόεδρος ενός επαγγελματικού σωματείου επιστήμων του αθλητισμού και της άσκησης. Ε, έχουμε χίλια γεγραμμένα μέλη και δέκα χιλιάδες φίλους, οι οποίοι είναι όλοι γυμναστές και ζητάμε από πέρυσι συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και δεν έχει χρόνο να μας δει <laughs> να σας πω τώρα γιατί σας το λέω αυτό γιατί ο σύλλογος αυτός έχει πέντε καθηγητές πανεπιστημίου στο διοικητικό συμβούλιο και τέσσερις γυμναστές οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και αρνείται να μας δει δεν έχει χρόνο ο άνθρωπος Εντάξει, είναι μια συγγνώμη για την έκπληξη αισχρή κατάσταση Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, πάμε λίγο να δούμε Ολυμπιακέ Εγκαταστάσει. Γινόταν τότε πολλή συζήτηση ανάμεσα σε κυβέρνηση οργανωτική επιτροπή για το πώ θα αξιοποιηθούν αυτέ οι εγκαταστάσει για να μπουν, όπω έλεγαν τότε, μαζικά τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι στον αθλητισμό. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν θέλω να είμαι υπερβολικό. Ο γύρο τη Αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που έχει το hardball το οποίο παρευτούτο έγινε στο Taekwondo. Αν δεν κάνω λάθο, το οποίο ποτέ από και μετά δεν χρησιμοποιήθηκε για καμία αθλητική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή ε, από τι απ ενεργέ Ολυμπιακέ Εγκαταστάσει μόνο τα κολυμβητήρια και το μπάσκετ στο AKA το κεντρικό στάδιο το οποίο αν δεν έπαιζε και ο Παναθηναϊκός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης, ε, το Βόλο που παίζει η ομάδα του κυρίου Μπέου ευτυχώς στην Πάτρα το Παπέλο Σπονισιακό η δίκηση Πελετίδη το έχει κάνει στο Λίδι και λειτουργεί όπως πρέπει όλες οι άλλες εγκαταστάσεις σαπίζουν. Δηλαδή, κατα καταρχά, καμία εκτό από το κοπιδατοδρόμιο στο Σκηνιά το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για διεθνεί αγώνε. Και κάποια στιγμή, μάλιστα, είχε πια σκεφίκια και έπρεπε να καθαριστεί για να χρησιμοποιείται και για προπονήσει. Το κλειστό τη πάλι εδώ στα Αλιώσια, δίπλα, έχει δοθεί στην ΑΕΚ, γιατί δεν να, να, πω ότι καμία αθλητική ομοσπονδία. Καμία αθλητική ομοσπονδία θα είχαμε το σπίτι τη γυμναστική, το σπίτι τη πάλι, το σπίτι τη άρση βαρών, το σπίτι του πινγκ πονγκ το σπίτι του χάντμπολ. Είχαμε γεμίσει σπίτια. Πριν από του αγώνε, κανένα άθλημα δεν έχει καμία εγκατάσταση γιατί καμία ομοσπονδία δεν έχει του πόρου να μπορέσει να συντηρήσει αυτέ τι φαραωνικέ εγκαταστάσει που φτιάχτηκαν σε διαφορετικά σημεία, όχι τυχαία. Δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα. Έγινε για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα κατασκευαστικά. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικό. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Στο Σίδνεϊ το 2000 για το είδα από κοντά, σε ένα κεντρικό σημείο τη πόλη. Είχε φτιαχτεί ένα πολύ μεγάλο συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο, το οποίο είχε χωριστεί σε τέσσερι ή πέντε χώρου και χρησιμοποιήθηκε μία εβδομάδα για τέσσερα-πέντε αθλήματα σάλα, πυγμαχία, πάλι άρση βαρών, πινκ-πον κτλ. Ξυφασκία και την άλλη τι άλλε μέρε για άλλο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πόλη, εμπορική χρήση μεν, αλλά μετά του αγώνε είχε ένα μεγάλο εκθεσιακό έτσι, και συνεδριακό κέντρο. Εδώ ακόμα και οι τεχνοκράτες μας λένε ότι η Αθήνα δεν έχει ε, συνεδριακούς χώρους και εκθεσιακούς χώρους. Παρόλα αυτά έγιναν εγκαταστάσεις οι οποίες η αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί στο μπάσκετ σάικ. Η Άρση Βαρών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά που δεν ξέρει να την κάνει. Αν πάτε στην αίθουσα εκεί, εγώ πήγα στην οργομοσία του γιού μου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε. Το σκοπευτήριο έχει δοθεί στην αστυνομία, στο Μαρκόπουλο. Και για κάποιε χρήσει βαριών πυροβόλων βαρέων πυροβόλων όπλων ε, το... στο Μαρκόπουλο έκλεισε ο υπόδρομος το μπάτμιντον κρεμίστηκε γιατί είχε ζητήματα νομιμότητας το Τάικ Βοντό για εκθέσεις το Στεφανόπουλος που έγινε πυγμαχία στο Περιστέρι παίζει κάποια ομάδα μπάσκετ σε ένα χανέ στάδιο στο Περιστέρι έχουμε το Christmas Theater και δίπλα τα στούντιο για τις παραγωγές τηλεοπτικών εκπομπών στο Ηράκλειο το Παγκρίτιο σαπίζει δίπλα στη θάλασσα. Κάτι θα ξεχνάω και εγώ σίγουρα. Δηλαδή, αν μου το θυμίσει κάποιο, θα σα πω κιόλα και για, για άλλε εγκαταστάσει. Μόνο τα κολυμβητήρια στο ΑΚΑ λειτουργούν. Το μπάσκετ, οποίο το οποίο όπω είπα, το έχει πάρει ο Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν, όπω είπα και νωρίτερα, όλε αυτέ οι εγκαταστάσει αντί να γίνουν σε συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο σχέδιο, σε συγκεκριμένου χώρου, να εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, εφόσον η Αθήνα παίρνει ε, του αγώνε και μετά να έχουν του χώρου ώστε να χρησιμοποιηθούν και για. Αλλά και για σωματιακό αθλητισμό. Ε, τώρα έμαθα ότι. ας πούμε, την ξηφασκία πάει, λέει, στο ε, ποδηλατοδρόμιο. Ε, έγιναν απλά και έγιναν. Και ξέρετε, επειδή το ζήσαμε, είπα προηγουμένω, τι γίνεται με το, το στέγαστρο του Καλατράβα, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από ένα χρόνο και έκλεισε το Άκα για υπήρχε θέμα ε, στατικότητας, ήταν γνωστά από την κατασκευή του. Γι' αυτό έχει σταματήσει για μεγάλο διάστημα η κατασκευή και με τη μορφή του κατεπήγοντος, επειδή παιδιά δεν προλαβαίνουμε και εγώ, μας πρέπει να γίνουν οι αγώνες, γινόντουσαν όλες οι απευθείας αναθέσεις. Ήταν λίγα τα μέσα που τα έγραφαν ελάχιστα τότε αυτά, δεν τα αναδείκνυε κανένας Α, και πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με το χαμηλότερο ΑΕΠ που ανέλαβε Ολυμπιακού Αγώνε τα τελευταία 50 χρόνια. Και ε, έπρεπε να καταλάβουμε όλοι τι θηλιά βάλαμε στο λαιμό μα. Αλλά ακόμα και αν μαζευόμαστε όλοι και ψηφίζαμε ότι θέλουμε να το πληρώσουμε, βρε αδερφέ, για να το ζήσουμε αυτό το πράγμα, α μας άφηνε κάτι μετά. Α μα άφηνε, κάτι για να συνεχίσουν τα παιδιά μα και να έχουν μπει σε μια διαδικασία, να έχουν μάθει τι είναι ο αθλητισμός, και να συνεχίσουν να είναι μέσα σε αυτόν. Ε, άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι καμία εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε και ότι όλα αυτά τα προβλήματα που προϋπήρχαν υπάρχουν και τώρα και μάλιστα επειδή έχει γίνει πιο απαιτητικό ο αθλητισμός σε πάρα πολλά σημεία οι εγκαταστάσεις παραμένουν παλιές το χάτμπολ παραδείγματος χάρη επειδή είναι εδώ και στο τραπέζι ο Γιώργος ε, έχει τεράστιο πρόβλημα διότι όλα τα γυμναστήρια έχουν κατασκευαστεί με άλλες προδιαγραφές τα TAF, τα TAF 4 ε, τα οποία δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ένα άθλημα το οποίο θέλει να αναπτυχθεί και τελικά πλακώνονται τα σωματεία μεταξύ τους για να βρει χώρο το χατμπολ να μπει ε, κάπου και να πάρει το, το, το δικό του χώρο λέω ένα μικρό παράδειγμα γιατί συν το ότι και οι Δήμοι στην πλειοψηφία τους δυστυχώς είναι αν όχι άσχετη και αρνητική απέναντι στον αθλητισμό. Προτιμούν να δίνουν χαρτζηλικάκια σε κάποια πανηγύρια δεξιά και αριστερά για να φαίνονται, παρά να βοηθάνε τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα. Την κρατάμε στο κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων και το ότι σε όλα. Καταρχά, δεν υπάρχει οικονομικό απολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 8,5 δισεκατομμύρια που προηγουμένω είπαμε στην κουβέντα εδώ, πριν ανέβουμε με το Θοδωρή, είναι κάτι το οποίο δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Βγήκε μόνο ένα απολογισμό τη Οργανωτική Επιτροπή που έλεγε πόσα εισιτήρια, πόσα κουκλάκια, πόσα πλώσε μπλούζε πουλήσαμε. Βγήκαμε και θετικοί. Ήταν θετικό τη Οργανωτική Επιτροπή. Οι εγκαταστάσει, τα συστήματα ασφαλεία, το ΣΥΦΟΡΑΕ, το περίφημο, όλα αυτά τα αερόστατα που θα κυκλοφορούσαν και δεν λειτουργήσαν ποτέ, ήταν. Στο όνομα κάποιων άλλων, πάσης, ετός, ε, συναλλαγών. Και μην Πει κανείς, ότι για το έχω ακούσει και αυτό χάρη στου Ολυμπιακού Αγώνε έχουμε αεροδρόμιο και μετρό. Όχι. Θα τα είχαμε ούτω ή άλλω το αεροδρόμιο και το μετρό. Ήταν σε μία άλλη διαδικασία και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ε... Άρα λοιπόν, όσο ωραία ήταν εκείνο το 15η μέρα, ο μήνα κτλ, κτλ. Τόσο πικρή είναι η διαπίστωση και η εικόνα το να περνά από σημεία τα οποία είχανε... ήταν εντελώ διαφορετικά εκείνε τι ημέρε και να τα βλέπει να έχουν καταρρεύσει και δεν προβλέπεται τίποτα γι' αυτά, να ξέρετε. Δε, δεν, δεν προβλέπεται καμία μορφή εκμετάλλευση. Το πολύ πολύ να μα πούνε ότι το με στο σκηνιά θα γίνει ουζερή, κάποια στιγμή ταβέρνε και τέτοια, και ότι ξυλώθηκαν, για να καταλάβετε, στο ελληνικό υπήρχε μια κατάσταση που έγινε το κανό Εκαγιάκ. Υπερσύγχρονη. Δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε καν σαν πάρκο, για να πω την αλήθεια μετά. Ξυλώθηκε και έφυγε. Το beach volley. Λοιπόν, όλα αυτά. Ε, ήταν, κατά τη γνώμη μου, θα το πω έτσι όπως το νιώθω, έγιναν με χιδαίο τρόπο. Έγιναν με χιδαίο τρόπο. Έγιναν, προετοιμάστηκαν και εκτελέστηκαν με χιδαίο τρόπο. Με, με, με εκατομμύρια κυβικά τσιμέντου που δεν υπήρχε κανένας λόγος ε, να, να κατασκευαστούν. Γιατί η, η λογική πριν κάνα από τους αγώνες της Αθήνας στο Σίδνη και, και μετά έλεγε ότι κατασκευάζονται ε, ε, ελαφριές φτηνές εγκαταστάσεις... Λιόμενε πολλές από αυτές, εκ των οποίων κάποιες μετά πάνε και, στην, και σε επόμενη διοργάνωση. Δηλαδή υπήρχε στο Λονδίνο κλειστό γήπεδο μπάσκετ που έγιναν οι πρώτοι, όχι το, η, αρένα, η αρένα μεγάλη ο του Άρηνα, η, αρένα που έγινε η πρώτη φάση των αγώνων, έπεσαν όλες οι μεγάλες ομάδες που ήταν η αντίστοιχη η οποία ήταν τέσσερα χρόνια πριν στο Πεκίνο. Εδώ κάναμε όλα αυτά τα μεγαθύρια, τα οποία οι αρχαιολόγοι του μέλλοντο θα ψάχνουν να βρουν γιατί κατασκευάστηκαν. Αυτά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να πιαστώ από αυτό, Γιώργο, και να σε ρωτήσω από αυτό που είπε ο Δημήτρη σε σχέση με τι εγκαταστάσει και κυρίω τα νέα παιδιά. Εντάξει, είσαι στο χάνμπολ, όμω έχει μια εμπειρία από την επαφή στον χώρο του αθλητισμού γενικότερη. Ε, μέσα σε ποιε συνθήκε προετοιμάζεται ένα αθλητή σήμερα για να συμμετάσχει σε μια τέτοια διοργάνωση, σε διοργανώσει αθλητικέ, αλλά και σε ποιε συνθήκε, σε ποιε εγκαταστάσει προετοιμάζονται γενικά τα παιδιά ή μπορούν να έχουν πρόσβαση γενικά τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ε, επειδή νομίζω ότι οι συνομιλητές μου ήταν πάρα πολύ... Σας έδωσα να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται. Απλά δεν θέλω να με ακρηγορήσω. Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα επιγραμματικά για να καταλάβετε τι γίνεται. Θα, ε, 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 ορμόμενος από αυτά, από, αυτά που άκουσα πριν. Όταν λέμε ότι κάποιες εγκαταστάσεις έχουν δοθεί σε κάποιες ομάδες και όταν μιλάμε ομάδες μιλάμε για ανώνυμες εταιρείε, ξεκάθαρα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αυτές οι ανώνυμες εταιρείε για πολλούς λόγους Πάντα βέβαια είναι σεβαστή η ιστορία των ομάδων. Ε, έχω δουλέψει και εγώ σε μεγάλες ομάδες. Απλά από αυτά που άκουσα θα σας πω δύο-τρία πράγματα επιγραμματικά. Όταν μιλάμε ότι λοιπόν έχουν δοθεί κάποιε εγκαταστάσει σε ανώνυμε εταιρείε, οποιαδήποτε εθνική ομάδα ή ομοσπονδία για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει μια τέτοια εγκατάσταση, έστω και για τη μέρα του αγώνα, πρέπει να πάρει άδεια και να συμφωνήσει η εκάστοτε ομάδα Παύλα Ανώνυμη Εταιρεία. Δηλαδή, αν εμεί θέλουμε να μπούμε και να παίξουμε σε ένα γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται από μια ομάδα επαγγελματική ή έχει δοθεί από την πολιτεία, δεν ξέρουμε πώ έχει δοθεί, δεν έχει υπάρξει καν πρόβλεψη ώστε εγώ είμαι υπέρ στο να προκειμένου να διατηρηθούν και να συντηρηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις ενδεχομένως να δεθούν σε κάποια μεγάλα σωματεία δεν έχει υπάρξει καν η πρόβλεψη ώστε να μπορούν να συμμετέχουν κάποιες εθνικές ομάδες σε αυτά ε, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων. Νομίζω ότι και κάποιες ομοσπονδίες αναγκάζονται και πληρώνουν κιόλας εγκαταστάσεις τις οποίες τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός Στι ε, αυτέ τι εταιρείε, εάν θέλει, δηλαδή, κάποια ανώνυμη εταιρεία, παύλα ομάδα, μπορεί να το παραχωρήσει. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά για, το, για την ερώτηση που μου κάνετε για το πού προετοιμάζονται τα παιδιά, θα πιαστώ πάλι από δύο-τρία πράγματα και θα τα ενισχύσω με δύο-τρει παρατηρήσει. Αναφέρθηκε ο κύριο Γελαδά σε μια ε, ομάδα ανθρώπων ε, που προσπαθούν, αποτελούν είναι άνθρωποι του αθλητισμού επιστήμονες κλπ νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων εκτός στην όλη στην όλη απαξίωση που συνέβη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει να κάνει και με την απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν θα πρέπει να το αποκόπτουμε προφανώς το σύλλογό σας είναι με, με από τα δημόσια πανεπιστήμια Μάλλον γι' αυτό δεν το δέχονται ακόμα. Ενδεχομένω, αν ήταν από ιδιωτικά πανεπιστήμια, να του δεχόντουσαν πιο εύκολα. Το λέω αυτό γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη του αθλητισμού, για, Ολυμπια... για μια Ολυμπιάδα η οποία όχι μόνο σε άλλε χώρε αλλάζει το κομμάτι του αθλητισμού, αλλάζει την ίδια τη χώρα ή την ίδια την πόλη. Εδώ δεν κατάφερε να αλλάξει ούτε το δικό του το αντικείμενο που είναι ο αθλητισμός. Εμεί μιλάμε για το αν εκμεταλλευτήκαμε κάποιε εγκαταστάσει σε όχι, και υπάρχουν άλλα παραδείγματα από πόλει που διοργανώσαν Ολυμπιακού Αγώνε, και, και γίνανε πραγματικά πόλει πρότυπα, όχι μόνο πρότυπα στον αθλητισμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν καταφέραμε να πιάσουμε ούτε το μίνιμουμ των προσδοκιών, να περιοριστούμε δηλαδή στο κομμάτι του αθλητισμού και να πούμε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του αθλητισμού έμεινε κάτι. Το τρίτο που πάλι θα πιαστώ από τις ε, παρατηρήσεις των ε, συναδέλφων έχει να κάνει με το ότι πολλές φορές φτιάξαμε στάδια για να μπορέσουμε να παίξει μια εθνική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, ε, ένα αγώνισμα. Ακόμα και την ώρα των Ολυμπιακών Αγωνών ενδεχομένω δεν έχει προβλεφθεί πού θα γίνει αυτό. Πού θα γίνει η προπόνηση αυτές τις μέρες. Γιατί το λέω αυτό. Ε, μετά από πολλά χρόνια, η εθνική ομάδα του Χάτμπουργκ κατάφερε και πήγε σε μια μεγάλη διοργάνωση στη Γερμανία. Εκτό από τα τεράστια στάδια, τα οποία ήταν πραγματικά κόσμημα, με μεγάλο κόσμο, και θέλω να αναφερθώ στη σύνδεση που έχει να κάνει ε, μια μεγάλη διοργάνωση, οι Ολυμπιακοί Αγώνε, με το πραγματικό κομμάτι που είναι το κύτταρο και είναι τα σωματεία και το σχολείο. Οι προπονήσει των 24 ομάδων που γινόταν στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν σε σχολικά προπονητήρια, στα οποία πιστέψτε με, ντρεπόμασταν και να μπούμε να κάνουμε προπόνηση. Το λέω αυτό γιατί δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο μέσα σε αυτό το μπακτολό των χρημάτων να προβλεφθούν και να γίνουν κάποια δομικά πράγματα που έχουν να κάνουν Ολυμπιακοί αγώνε, μάλιστα. Δημόσιο Πανεπιστήμιο, επιστημονική προσέγγιση, το τι μένει σε αυτό, υποδομές που έχουν να κάνουν άμεσα με το σχολείο και να πούνε ότι τουλάχιστον στην Αθήνα θα δημιουργηθούν κάποια προπονητήρια τα οποία θα είναι μέσα σε σχολικές μονάδες ώστε αυτά να έχουν πάντα μια χρησιμότητα και από εκεί και πέρα αυτές οι υποδομές οι οποίες γίναν τα μεγάλα ε, έργα στο πώς θα μπορούσαν αυτά να γίνουν πραγματικά αυτό που συμβαίνει σε όλο, σε όλο τον κόσμο να γίνουν όχι απλά ένα απλό γήπεδο αλλά κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού πολλοί χώροι οι οποίοι θα μπορούν να περνάνε την ώρα τους αθλητές, θα ενισχυθεί εκεί μέσα ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός και θα γίνουν προσοσιαστικά κέντρα ανάπτυξης ε, όλων, ε, νέων παιδιών. Το λέω αυτό γιατί όλ, εμείς καλά ασχολούμαστε με τον, πρωτα, με τον πρωταθλητισμό, καλά μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις, αυτό όμως το οποίο παραμένει ε, ουσιαστικά ο στόχος και θα πρέπει να παραμένει ο στόχος οποιοδήποτε έθνος και κράτος, είναι στο να μπορούν όλοι ε, να κάνουν ε, αθλητισμό και να μπορούμε να δώσουμε τις προϋποθέσεις σε νέα παιδιά, σε ηλικιωμένου, σε γυναίκες, όπως ανέφερε ο κύριος Γελαδάς, να μπορούν όλοι να κάνουμε ε, μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Ό,τι ο καθένας έχει επιλέξει. Νομίζω ότι σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, πραγματικά, σε σχέση με αυτά που είχαν δημιουργηθεί, με τις προσδοκίες που, που είχαν δημιουργηθεί, δεν καταφέραμε να κάνουμε ε, ουσιαστικά ε, τίποτε από όλα αυτά. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που και η σύνδεση του τότε με το τι συμβαίνει τώρα. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με τον Θοδωρή Τολιάπη. Θοδωρή, το Κουκουέ είχε θέση από την πρώτη στιγμή, από τότε, από τη στιγμή της ανάληψης των Ολυμπιακών αγώνων. Μια σειρά προβληματισμού για το θέμα και τη ανάπτυξη του αθλητισμού, αλλά και το θέμα των υποδομών. Επιβεβαιώθηκαν αυτέ οι επιφυλάξει, Καταρχά, νομίζω με βάση τη συζήτηση στι επόμενε δημοτικέ εκλογέ πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το σύνθημα ω κριτήριο ψήφου. Αν θε να έχει γήπεδο, ψήφισε κομμουνιστή δήμαρχο. Γιατί είναι σημαντικό. Μια, έχει σχέση πώς... και με. Πώς... Ναι, Δημήτρη. Μπορείτε να το πείτε, να το πείτε και στον Πορτοσάλτε, γιατί ανέφερε πρόσφατα τις, ε τι φοιτητικέ αιστείε. Έτσι, και αν τι έχει στη διαχείρισή του το μπορεί να του πείτε για τον πελετήδη. Οπότε να περάσουν και οι φοιτητικέ αιστείε στην ΚΝΕ. είναι μια καλή ιδέα. Και σιγά σιγά το προχωράμε αυτό. <laughs> έχει σημασία γιατί έχουμε τέτοια αντίληψη. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε ο Δήμο, να το πω σήμερα, στι σημερινέ συνθήκε είναι μια σοσιαλιστική νησίδα. Όμω έχει σχέση και με την αντίληψη. Τι βάζουμε ω προτεραιότητα. Για να συγκρουστούμε, για να αναδείξουμε, για να διεκδικήσουμε. Σε όλου του Δήμου το κάνουμε αυτό, όπου είμαστε δηλαδή δημοτική αρχή. Δεν έχουμε τον αθλητισμό, να το πω έτσι, τελευταίο τροχό στην άμαξα. Τον έχουμε πρώτο γιατί καταλαβαίνουμε, γιατί αυτή είναι η αντίληψή μα. Ότι αν ο αθλητισμό γίνει στάση ζωή, αυτό σημαίνει υγεία, σημαίνει διαμόρφωση προσωπικότητα, σημαίνει θωράκιση τη υγεία, θωράκιση τη προσωπικότητα, σημαίνει ότι ο νέος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ό,τι μπορεί να αναπτύξει σήμερα με το μυαλό του, τα χέρια και τα πόδια του, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και ένας υγιής άνθρωπος σωματικά μπορεί να κάνει θαύματα. Το λέω αυτό γιατί ναι, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Καλά στι υποδομέ μας επιβεβαίωσαν όλοι και όλοι οι άλλοι που μας λέγανε το 2004 καλά πάλι πλήν λακεδομονίων και σε αυτό στον εθνικό στόχο εσείς απέναντι. Έχω τώρα εδώ τι βρήκα δύο δηλώσει. Γιάννη Ανδριανό ήταν Υπουργό πολιτισμού και αθλητισμού το 2014, δέκα 10 χρόνια μετά. Δήλωση δικιά του. Πολλέ εγκαταστάσει, λέει τότε, κατασκευάστηκαν χωρί πρόβλεψη γιατί, για τη μεταολυμπιακή του χρήση. Πολλέ από αυτέ, όπω ακόμα και τα εμβληματικά στέγαστρα Καλατράβα, κατασκευάστηκαν αυθαίρετα με αποτέλεσμα να μην μπορεί καν να εκδοθεί άδεια. Αυτό που δηλαδή ο Δημήτρη πριν εργασιών συντηρήση και επισκευή. Αυτό είχε ω συνέπεια στι περισσότερε περιπτώσει να μην έχουν γίνει έργα συντηρήση και επισκευή μέχρι σήμερα. Άρση Βαρών, πύρο Δήμα, βουλευτή του Πασόκ. Έτσι, ήταν βουλευτή του Πασόκ και τι είπε. Και τώρα Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι εντάξει, έχει σημασία, λέω, αλλά δεν τη δηλώσει. Χάνει λίγο την μπάλα μα. Ναι, αυτούς... ναι, 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 χάνει την μπάλα. Για την Άρση, Για την άρση, Για, την άρση Για την άρση Βαρών. Τι είπε. Επένδυσαν λέει στον αθλητισμό, πήραν Ολυμπιακού αγώνε, έκαναν μεγάλα έργα, τεράστια στάδια χωρί προγραμματισμό. Για παράδειγμα, λέει το σπίτι τη Άρση Βαρών στην Νίκη, αριμάζει. Το έδωσαν για 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θέλει άλλα 6-7 εκατομμύρια για να προσαρμοστεί στι ανάγκε του Πανεπιστημίου. Και δεν το έδωσαν ούτε στην άρση βαρών, ούτε στην τοπική κοινωνία, στα σχολεία, να γυμνάζουν τα παιδιά μα. Είναι κλειστό, μπάζει νερά, ο περιβάλλον χώρο έχει γίνει σκουπιδότυπο. Τελικά πήραν του Ολυμπιακού. Ρωτάει ο Δήμα, ο πύρο Οδήμα, έτσι που τώρα πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά πήραν του Ολυμπιακού Αγώνε για να γίνει το μεγάλο φαγοπότη. Το λέω αυτό γιατί εμεί αυτά δεν είμαστε τίποτα. Λέω, έχουμε μαντίο των δελφών εδώ καταλάβαμε και ξέραμε πού πάει η δουλειά πολύ νωρίτερα, βλέποντας και ποια είναι η πολιτική τους. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού, ναι, και εκεί επιβεβαιωθήκαμε, γιατί αυτό που λέγανε, σας λέω, μας λέγανε εμάς τους φοιτητέ ότι εσείς είστε η γενιά που θα προετοιμάσετε τους πρωταθλητές του 2004. Θα αλλάξει, λέει, η κουλτούρα. Θα γίνει η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στάση ζωής. Που σημαίνει ότι θα γίνει μια καθημερινότητα που ο καθένα θα ασχολείται μία, δύο, τρει ώρε σταθερά τη μέρα με τον αθλητισμό. Αυτό σημαίνει στάση ζωής, ότι ασχολείσαι καθημερινά μετά τη δουλειά σου ή μέσα στη δουλειά σου ή πριν τη δουλειά σου ή πριν τη σχολή σου, μετά τη σχολή σου, μια ώρα την ημέρα τουλάχιστον, αυτό σημαίνει ασχολούμαι συστηματικά, με μια φυσική δραστηριότητα. Και το λέω αυτό γιατί Λένε τώρα εδώ οι συνομιλητέ, είπε ο δάσκαλο, είπε και ο Δημήτρη, αλλά είπε κυρίω και ο Γιώργο. Στάση ζωή με χρυσό μετάλλιο στα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά δεν γίνεται. Στάση ζωή με το 77% που είναι σταθερό νούμερο που από το 2004 και μετά πήγε στο 80%. 77% των Ελλήνων κινητικά αδρανεί με βάση το ευρωβαρόμετρο όλες αυτές οι έρευνες δηλαδή ανεβαίνουν σε ποσοστά. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι όχι μόνο δεν έγινε στάση ζωής, αλλά δυσκολεύεται σήμερα η ελληνική η λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της να έχουν πρόσβαση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς έχει και ως αποτέλεσμα να έχει πέσει και ο μέσος όρος ηλικίας εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, καρδιοπάθεια κτλ, καρκίνη κτλ. Το λέω αυτό γιατί και οι ίδιοι ανησυχούν, αλλά δεν ανησυχούν από που ανησυχούμε εμεί για τα ζητήματα τη υγεία. Αυτοί τι βλέπουν, θέλουν του νέου ανθρώπου, ένα νέο άνθρωπο στην πιο παραγωγική του ηλικία που είναι αυτό που λέμε 35 45, να είναι οικονομικά ενεργό, δηλαδή να παράγει. Όταν όμω πέφτει ο μέσο όρο ηλικία εμφάνιση τέτοιων ασθενει ασθενειών. Σου λέει εγώ τι να τον κάνω από τη στιγμή που είναι άρρωστος. Εγώ το θέλω δυνατό, γερό, να έχει καλή φυσική κατάσταση, να δουλεύει. Αν μου αρρωσταίνει και μου τρέχει κάθε λίγο και λιγάκι στα νοσοκομεία και τον πληρώνω, για μένα είναι κόστο. Από αυτή την άποψη μελετάνε αν η σωματική άσκηση μπορεί να είναι στοιχείο πρόληψη που είναι πρόληψη στα ζητήματα αυτά των ασθενειών. Το μελετάνε. Το ξέρουν, το γνωρίζουν ότι η σωματική αγωγή, η φυσική άσκηση, η ενασχόληση με ένα άθλημα είναι πρόβλεψη και πρόληψη για την υγεία. Τι δεν μπορούν όμως να λύσουν. Ότι στο σύστημά τους, ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα. Δεν μπορούν να το δώσουν απλόχερα. Είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Άρα θα έχουν πρόσβαση οι λίγοι. Άρα δεν μπορούν να το λύσουν το πρόβλημα. Και τι κάνουνε. Κάνουν αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή ένας κόσμος, να το πω έτσι, πεθαίνει μόνος του, αβοήθητος. Και ο άλλος κόσμος που μένει προσπαθούν όσο μπορούν να τον ξεζουμίσουν. Γιατί για να μπορεί να έχει φυσική άσκηση για όλου πρέπει να έχει χρόνο. Από εκεί ξεκινάμε. Ελεύθερο χρόνο, δημιουργικό. Και όμω αντί να έχει λιγότερο χρόνο δουλειά και περισσότερο δημιουργικό χρόνο, όπω ξέρουμε πολύ καλά όλοι, και αυτό παλεύουμε σήμερα, ο χρόνο εργασία αυξάνεται αντί να μειώνεται. 13 ώρο θεσπίστηκε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και σε αυτό επιβεβαιωθήκαμε. Και έχει σημασία αυτό να το πούμε, γιατί για μας είναι κριτήριο, και τελειώνω με αυτό, σήμερα αυτό το μέτωπο ο αθλητισμός. Δηλαδή, αθλητισμός για όλους, αθλητισμός που είναι για όλους, δικαίωμα ή πολυτέλεια για λίγους. Το βάζουμε ως συζήτηση, ως κριτήριο, ως ερώτημα, γιατί με αυτό ξεκινάμε να συζητάμε με όλο τον κόσμο σήμερα. Το πρώτο πράγμα σήμερα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, που ανοίξαν τα σχολεία, που σκέφτεται να κόψει από τα παιδιά τη λαϊκή οικογένεια, είναι ο αθλητισμό. Το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, τι λέει, σχολείο, φροντιστήριο και μετά, αν προλαβαίνω. Και το πρώτο πράγμα που δεν θέλουν τα παιδιά να κοπεί είναι αυτό ο αθλητισμό. Γιατί μετά το σχολείο δεν υπάρχει μια, κάποια άλλη δραστηριότητα συστηματική. Είναι το κύτταρο που μπορεί στο σωματείο. Και αντί να το ενισχύσουν, να το στηρίξουν, το κάνουν την πρόσβαση όλο, πιο δύσκολη, όλο περισσότερο και πιο δύσκολη. Έχει σημασία λοιπόν για μα, όχι μόνο να επιβεβαιωνόμαστε, αλλά κυρίω αυτό να το κάνουμε συζήτηση, κριτήριο και στάση για τον κόσμο. Πιστεύω θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα, έτσι. Αλλά σε μια επόμενη πιθανά εκδήλωση να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Τογελαδά, τον καθηγητή μας. Τον Γιώργο Τοζαραβίνα, σπονδιακό προπονητή handball. Τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, τον συνάδελφο από το gazeta.gr. Και το Θοδωρή Τολιάπη, υπεύθυνο του Τμήματος Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Πιστεύουμε ότι ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν. Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε. Ερωτήσεις δεν προβλέπετε το πρόγραμμα. Καταμόνας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.